Κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Είναι η ενημέρωσή σας στη Μία από το Ιόνιαν. Κορυφώνονται αυτή την ώρα οι εορτασμοί τιμής και μνήμης της επετείου του Όχι που οδήγησε στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Παρελάσεις γίνονται σε ολόκληρη την περιφέρεια. Την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου τιμά και η Πάτρα με επετειακές εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει με τη δοξολογία νωρίς το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, ενώ ακολούθησε στις 12 η παρέλαση που βρίσκεται και ακόμη αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Στην Πάτρα βρίσκεται ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτης Τσακλόγλου, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την παρέλαση. Υπεύθυνη φυσικής αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, κυρία Μητρογιάννη Γεωργία, αναφέρει στον κύριο Παναγιώτη Τσακόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την έναρξη της παρέλασης των πολιτικών τμήματων. Παρέλαση ανοίγει τιμητικά ο Πανηπηρωτικός Σύλλογος Πατρών. Ένας ελάχιστος φόρος τιμής στην υπηρώτησα γυναίκα και μάνα, στη γυναίκα της Πίνδου που πρωτοστατεί στο έπος του 40. Αλήγει στη Βουβή με αδάμαστη θέληση και ηρωική αυτοθυσία. Μπαίνει στην πρώτη γραμμή και οργώνει τα χιονισμένα υπηρωτικά βουνά, κουβαλώντας τρόφιμα και πυρομαχικά για τα παλικάρια μας. Φυσικά, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε αναλυτικά ρεπορτάζ από όλες τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την επέτειο του Όχι από ολόκληρη την περιφέρεια και στο κεντρικό μας δελτίο ειδήσεων. Τώρα στις εξαγγελίες της κυβέρνησης θα πάμε, διαστόματος και του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκα, εξαγγελίες και ανακοινώσεις που έφεραν σφοδρές αντιδράσεις από επαγγελματικούς κλάδους, αλλά και πολίτες που όπως οι ίδιοι λένε θα αναγκαστούν να ζουν στο σκοτάδι δίχως θέρμανση, μην αντέχοντας το κόστος της ενέργειας. Η προσπάθεια όλων μας είναι να περιορίσουμε τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών τις ώρες από 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Δύσκολο, ειδικά εμείς που είμαστε πολύ τεχνικογένεια. Ο κύριος Ανδρέας δεν θα μπορούσε να φανταστεί την καθημερινότητά του με περιορισμένη χρήση των ενεργοβόρων συσκευών από τις 6 το απόγευμα έως τις 9, καθώς θα δημιουργούνταν μεγάλο πρόβλημα στις ανάγκες των παιδιών του. Εμείς καταναλώνουμε παραπάνω 500. Πρέπει να ληφθεί άλλη πρόνοια. Όπως για παράδειγμα, κατά τη γνώμη. Η οποία δεν λαμβάνεται βέβαια, έτσι. Περισσότερο ανθρωπιστική για τα νοικοκυριά, για τις πολυμελείς οικογένειες, για όλους τους ανθρώπους ηλικιωμένους. Να έχουμε κεριά και σπίρτα να ζεσθενόμαστε. Επομένως, αυτή η περικοπή που είπε ο δικός μας υπουργός είναι κάπως λογική. Εγώ αυτό το έχω αρχίσει και το κάνω πολύ πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό. Πολύ έντονα. Δηλαδή θα έλεγα ότι μόνο το κεράκι μου λείπει για να γυρίζουμε στο σπίτι. Ο θερμοσύφωνας, το αερόθερμο και το πιστολάκι μαγιών είναι μερικές από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές για ένα νοικοκυριό, με τις καταναλώσεις να φτάνουν ακόμη και τα 5.000 βατ, κάτι που σηματοδοτεί την αλλαγή της καθημερινότητας για τους πολίτες. Σύσταση έκανε, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και εμείς να έχουμε τις συμβολές μας. Δεν είναι σωστό αυτό.
Αυτό το κοιτάω κι εγώ. Γιατί διάβαζα για τις συσκευές αυτές που είναι ενεργοβόρες, να δούμε τι μπορούμε να μειώσουμε, ό,τι μπορούμε. Την επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα που θα ισχύσει τον Νοέμβριο ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας, υποστηρίζοντας πως απορροφάται το 90% των αυξήσεων. Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες η επιδότηση θα είναι 238 ευρώ και αφορά το 90% των οικογενειών στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που μηνιαία κατανάλωση κυμαίνεται από 501 έως 1000 κιλοβατόρες η επιδότηση θα ανέρχεται στα 188 ευρώ. Αν όμως ένα οικογενειό μειώσει κατά 15% την μέση ημερήσια κατανάλωσή του σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, τότε η επιδότηση αυξάνεται κατά 50 ευρώ. Για μηνιαίες καταναλώσεις πάνω από 1000 κιλοβατόρες η επιδότηση ανέρχεται στα 98 ευρώ. Αφορά μόνο το 2% των οικοκυριών στην Ελλάδα και σε αυτήν την κλίμακα ισχύει επιπλέον επιδότηση των 50 ευρώ αν υπάρξει μείωση της κατανάλωσης κατά 15%. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, απορροφάται σχεδόν το 100% της αύξησης και η επιδότηση ανέρχεται στα 286 ευρώ. Σήμερα εγώ παίρνω 1000 ευρώ σύνταξη. Η αγοραστική μου δύναμη έχει μειωθεί κατά 40%. Είναι μη μέτρα. Δεν είναι μέτρα σωστά. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα και για τα επαγγελματικά τιμολόγια, καθώς και τους αγρότες. Ενώ το συνολικό ποσό που δαπανάτε ανέρχεται για τον Νοέμβριο στα 330 εκατομμύρια ευρώ. Οι πάροχοι έχουν ανακοινώσει ήδη σημαντικά χαμηλότερες τιμές, με πτώση έως και 38% σε σχέση με αυτές του Οκτωβρίου. Πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ από την επίσκεψη της κυρίας Γκάγκα στο νησί της Κέρκυρας, όπου ενημερώθηκε για τα προβλήματα του νοσοκομείου του νησιού. Αρχές και φορείς συνασπίζονται για τη στελέχωση των δομών υγείας της Κέρκυρας, καταθέτοντας κοινό υπόμνημα στην αναπληρώτρια υπουργό υγείας Μίνα Γκάγκα κατά την επίσκεψή της στην Κέρκυρα, η οποία έγινε στον απόϊχο των παρετήσεων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτό μπορώ να σας πω κατηγορηματικά, δεν θέλουμε να έχουμε τέτοια. Η Διβάζα έγινε έτοιμα για να γίνει Κέρκυρα Άγωνο Α, έγινε Κέρκυρα Άγωνο Α, χωρίς δεύτερη συζήτηση από το Υπουργείο. Άρα αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο που λειτουργεί. Από εκεί και πέρα μπορεί η περιφέρεια και ο Δήμος να βοηθήσει με επίδομα στέγης, που συνήθως το κάνουν, με επίδομα μετεγκατάσταση επίσης που έχουμε συζητήσει. Άρα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία και φυσικά το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Στο κοινό υπόμνημα, αρχές του νησιού ζητούν την άμεση επαναπροκήρυξη όλων των άγωνων θέσεων ιατρών των προηγούμενων ετών. Τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας μετά τις τελευταίες παρετήσεις ιατρών. Τη δημιουργία αυτόνομης υγειονομικής περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, καθώς και τη δημιουργία παραρτήματος σε ΚΑΒ Ιωνίων Νήσων. Οι θέσεις θα ξαναπροκηρυχθούν. Τρέχουν ήδη θέσεις που είναι σε εξέλιξη. Θα προκηρυχθούν και άλλες θέσεις. Αφού με το που θα περάσει το νομοσχέδιο ουσιαστικά, δίνουμε άλλες δυνατότητες επίσης. Δηλαδή, δίνουμε και τη δυνατότητα, εφόσον περάσει το νομοσχέδιο, να μπορεί να έρθει κανείς με μερική απασχόληση, που σημαίνει ότι ένας νέος άνθρωπος που ξεκινάει μπορεί να ξεκινήσει με διαφορετικούς όρους. Το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Εμείς ως Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων δεν έχουμε του νόμου αρμοδιότητα και θα σας επισημάνω κάτι που το έχουμε επισημάνει και ως Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ενώ είμαστε παρόντες και συνεργοί, θα σας δώσουμε μερικά παραδείγματα. Δεν έχουμε ούτε μια θέση εκπροσώπου μας στα διοικητικά συμβούλια των νοσοκομείων. Την απληρώτρια υπουργό υγείας συνόδευσε στην Κέρκυρα ο διοικητής της ΕΚ της Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης, πραγματοποιώντας μπαράζ συναντήσεων με αρχές φορείς του νησιού αλλά και το προσωπικό του νοσοκομείου. Η ελληνική περιφέρεια, κυρίες και κύριοι, μπορεί να εορτάζει και φέτος την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με εκδηλώσεις παντού. Ωστόσο, πάμε να δούμε πώς αγνωρίζουν οι πολίτες για αυτή τη γιορτή, η οποία κορυφώνεται σήμερα στους δρόμους των πόλεων. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, θα ακούσετε τους πολίτες να λένε πώς αγνωρίζουν από την ιστορική επέτειο. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται στους δρόμους της Πάτρας. Είναι μεσημέρι Πέμπτης και παραμονή εθνικής επετείου. Πόσοι άραγε από τους πολίτες γνωρίζουν τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου. Το όχι που είπαμε. Το όχι. Στους Γερμανούς. Στους Ιταλούς, τι λέω. Αυτό. Δεν έχω ψάξει ιδιαίτερα ελληνική... Σας συγκινεί πάντως. Το πόλεμο του 40, Γερμανούς, απελευθέρωση. Τι άλλο. Σκοπός είναι να τα μαθαίνουν και τα παιδιά μας. Ήταν ξημερώματα 28 Οκτωβρίου του 1940, όταν στα χέρια του Έλληνα Πρωθυπουργού, Ιωάννη Μεταξά φτάνει το τελικό τελεσίγραφο που απαιτεί την ελεύθερη διέλευση του στρατού από τμήματα της χώρας. Η Ελλάδα
ύψος το ανάστημά της και είπε το ρεκόχι στον εισβολέα, εισερχόμενη με σθένος σε ένα πόλεμο ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό. Τι να θυμάσαι, γεμάτο συγκίνηση είμαστε. Την προθυμία του να ανασταθεί, όταν έχω μια κάνω ντοκιμαρτέρ, πηγαίναν τραγουδώντας. Τι σημαίνει αυτό. Πολύ σημαντικό για τα νέα και τα παιδιά και οι μανάδες πίσω περιμένανε. Μετά είναι μια σημαντική μέρα και του δεν νομίζω ότι πρέπει να το συνεχίζουμε. Αλλά είναι μια ευκαιρία να φοράνε τις στολές, να γιορτάζουν. Ένα σημαντικό γεγονός, το οποίο όλοι οι Έλληνες με ευχαρίστηση και με χαρά πηγαίνανε στον πόλεμο. Κάτι πρωτότυπο για την ανθρωπότητα. Η Ελληνική Περιφέρεια θα εορτάσει με λαμπρότα και φέτος την ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων, το οποίο θα κορυφωθεί με την παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους των πόλεων. Τα αστικά κτέλα βιάζουν από χθες κιόλας με όσους είχαν την ευκαιρία να αποδράσουν για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου να το κάνουν με οποιοδήποτε τρόπο. Στα κτέλ της Πάτρας επικρατούσε το αδιαχώρητο, με τους φοιτητές κυρίως να μην χάνουν την ευκαιρία. Το αδιαχώρητο επικρατεί στον σταθμό του υπεραστικού κτέλ της Πάτρας. Μεγάλες ουρές, βαλίτσες αναχείρας και όπου φύγει φύγει για το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου. Αθήνα. Οικογένεια, διακοπές. Συναδελφοί μου πηγαίνω ένα τρίμερο μέχρι την Κυριακή και θα γυρίσουμε. Θεσσαλονίκη πάνω. Πώς και έτσι. Είναι οι γονείς εκεί και θα πάω μιας και που έχουμε κενά τώρα. Αυτό. Στα Γιάννενα. Πώς και Γιάννενα. Έχω κάτι φίλους μου εκεί. Βρήκατε ευκαιρία. Πάμε βόλτα, ναι. Ο στόλος των επεραστικών κτέλ ενισχυμένος λόγω της μεγάλης ζήτησης με την πρωτεύουσα να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό για όσους επιθυμούν να φύγουν για το τρίμερο. Ο βασικός προορισμός είναι η Αθήνα, όπως πάντα. Εκεί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε τριπλασιάσει σχεδόν το στόλο μας από το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ. Ένας άλλος προορισμός που έχει αρκετά αυξημένη κίνηση είναι η Καλαμάτα. Μετά είναι ο Βόλος, είναι η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Λαμία, όλες αυτές οι μεγάλες πόλεις που φέρνουν φοιτητές στην Πάτρα και κοντά είναι και τα Γιάννενα. Ιδιαίτερα πρωτοετής φοιτητές δεν έχασαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους δικούς τους ανθρώπους. Πάμε στο Αλμυρό. Πάμε στο χωριό μας. Πώς και έτσι. Για δουλειά, να δούμε λίγο τους δικούς μας ανθρώπους. Άλλοι έκαναν ένα μικρό διάλειμμα από τη δουλειά για να συναντήσουν γνωστούς και φίλους. Δούλευα, τελείωσα δουλειά. Και τώρα εντάξει, 28η. Να δούμε τους δικούς μας. Α, όχι, εγώ από εδώ είμαι, Πάτρα. Πάω Αθήνα, έτσι έχω καιρό να πάω. Είναι μια καλή ευκαιρία και για μας να θυμηθούμε τις παλιές καλές εποχές με κόσμο που να φεύγει. Για μας είναι ένα προσωπικό στοίχημα να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε σήμερα όλο τον κόσμο, όλους τους φοιτητές, όπως βλέπετε, είναι νέος κόσμος και για όλους τους προορισμούς. Από χθες έχουμε ξεκινήσει τον προγραμματισμό μας. Είμαστε στις επάλξεις όπως βλέπετε και εσείς και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όπως κάθε φορά. Ο καιρός θυμίζει μικρό καλοκαιράκι και αποτέλεσε σύμμαχο για απόδραση, ιδιαίτερα σε κοντινούς προορισμούς. Εξάλλου, με γενικά καλό καιρό αναμένεται να εορταστεί σε όλη τη χώρα η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου παρά την πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε και στη Ζάκυνθο, στην οποία η τουριστική περίοδος πλησιάζει προς το τέλος της, με το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου να δίνει μία ακόμη όθηση στους τζίρους των καταστημάτων, αφού το νησί γέμισε με ντόπιους επισκέπτες που εκμεταλλεύονται τον καλό καιρό. Σίγουροι ότι η Ζάκυνθος θα έχει αυξημένη προσέλευση επισκεπτών είναι οι επιχειρηματίες του νησιού εν ώψη του τριημέρου που ξεκινάει από την 28η Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη περίοδος που συμπίπτει με το φινάλε της καλοκαιρινής περίοδου θεωρείται μια καλή ευκαιρία ώστε να τονωθεί ακόμα περισσότερο η αγορά. Αυτό το Σαββατοκύριακο περιμένουμε κόσμο. Κλείνει και η θερινή περίοδος με τη γιορτή της 28 Οκτωβρίου. Είναι μια παρακίνηση να βγει ο κόσμος από τα σπίτια του και θα κλείσει ο Οκτώβριος όπως και άλλοι μήνες. Ευελπιστούμε ότι θα μπει κόσμος στο νησί. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι ιδανικό για τριήμερο να μπει κόσμος στο νησί. Ευελπιστούμε και περιμένουμε. Λόγω και του καλού καιρού που συνεχίζει να έχει η Ζάκυνθος, οι επιχειρηματίες είναι αισιόδοξοι ότι τουλάχιστον το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη η κίνηση στα μαγαζιά θα είναι αυξημένη. Ελπίζουμε ναι, ελπίζουμε πως ναι. Πέρυσι κράτησε και ο τουρισμός λίγο τις πρώτες εβδομάδες του Νοέμβρη. Φέτος δεν ξέρω, ελπίζουμε πως θα κρατήσει. Θετικό πρόσημο άφησε η τουριστική περίοδος για τα μαγαζιά που κατάφεραν να δουλέψουν για πρώτη φορά χωρίς πρόβλημα μετά την πανδημία και ευελπιστούν να τους βοηθήσει οικονομικά για τον επερχόμενο χειμώνα. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Έχει περάσει τις προσδοκίες μας και είμαστε ευχαριστημένοι.
Το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου είναι σημαντικό να πάει καλά για τις επιχειρήσεις που περιμένουν λόγω του ενεργειακού κόστους ένα δύσκολο χειμώνα. Πονοκέφαλο αποτελεί για ιδιοκτήτες ενοικιαστές αλλά και διαχειριστές πολυκατοικιών ο εφοδιασμός με πετρέλαιο στην αρχή του χειμώνα. Η ενεργειακή κρίση έκανε την κατάσταση ακόμη δυσκολότερη. Τα έξοδα των ακινήτων έχουν εκτοξευθεί και αναζητούνται τρόποι θέρμανσης. Ανέκαθεν υπόθεση, η κεντρική θέρμανση έμοιαζε με κάζους μπέλι για τις πολυκατοικίες. Η ενεργειακή κρίση έρχεται να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, βάζοντας ένα δύσκολο ερώτημα σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες εν ώψη των γενικών συνελεύσεων. Πέρυσι, ας πούμε, είχατε βάλει, για παράδειγμα. Είχαμε βάλει, ναι. Μου κόστησε περίπου 300 με 400 ευρώ. Και χωρίς να έχω ουσιαστική θέρμανση. Γιατί άναβε τόσες λίγες ώρες και το σπίτι μου, εμένα, είναι στον τελευταίο όροφο, δεν με κάλυπτε. Εγώ προσωπικά θα ζητήσω να μην μπει. Στα κοινόχρηστα αναμένονται αυξήσεις με ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να βρίσκονται σε αδιέξοδοι, ιδιαίτερα όταν τα πάγια έξοδα ενός ακινήτου έχουν εκτοξευθεί τον τελευταίο χρόνο. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες ως προς την πληρωμή των κοινοχρήστων μέσα στις πολυκατοικίες, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αποθεματικά οι πολυκατοικίες και όταν θα κάνει κρίση θα βάλουν θέρμανση. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Κάποια προβλήματα υπάρχουν. Πιστεύω ότι λύνονται όμως. Από τα χρόνια των μνημονίων, πολλές πολυκατοικίες εγκατέλειψαν οριστικά την κεντρική θέρμανση, με ιδιοκτήτες να αναζητούν λύσεις στην αυτόνομη θέρμανση του διαμερίσματος. Δεν ανάβουμε το καλοριφέρ καθόλου, χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια τώρα έχει κοπεί? Εγώ τουλάχιστον 5 με 7 χρόνια δεν δουλεύει. Και ο λόγος είναι ότι... Οικονομικός, έχει προβλήματα ο κόσμος, οικονομικά προβλήματα. Τα έχουμε καταργήσει, δεν έχουμε τίποτα. Μόνο air-condition έχουμε. Γιατί έτσι, επειδή δεν βγαίνει με την κεντρική θέρμανση? Μία οικονομία, παιδιά. Ναι, δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουμε καθόλου. Τίποτα. Το πετρέλαιο, η πολυκατοικία δεν βάζει καθόλου. Πόσα χρόνια τώρα αυτό? Έχει να βάλει από το 2013. Με ποιο θα συνεννοηθούμε στην πολυκατοικία? Από το 2010-2012 άρχισε η κατάσταση να αλλάζει ως προς το κάποιες πολυκατοικίες δεν ανάψαν καθόλου, εγκαταλείψανε. Σιγά σιγά όμως επανέρχονται γιατί το ρεύμα είναι πολύ ακριβό, το υγραέριο επίσης ακριβό. Δεν υπάρχει στην Πάτρα εγκατάσταση με υγραέριο δίκτυο. Από εκεί και πέρα το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό. Όσοι είχαν πάει στη λύση των κλιματιστικών το πληρώσαν ακριβά. Αυτή τη στιγμή το πιο φθηνό και λογικό για την κεντρική θέρμανση είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Την ίδια ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανση διαμορφώνεται στα 1,396 ευρώ το λίτρο. Ακριβότερη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Αντιδράσεις τώρα προκαλεί το νομοσχέδιο που θέλει τους ασθενείς να πληρώνουν από την τσέπη τους στα νοσοκομεία για τα απογευματινά χειρουργεία που ενδεχομένως προγραμματίσουν. Το μέτρο θα ξεκινήσει πιλωτικά, με τις συγκρούσεις να είναι αναπόφευκτες και μάλιστα σύντομα. Αυτό πραγματικά νομίζω ότι δεν εφαρμόζεται ούτε ακόμα και στα χειρότερα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Μερικώς ιδιωτικό με πληρωμές από την τσέπη των πολιτών φαίνεται ότι γίνεται πλέον το μέχρι σήμερα δωρεάν εσύ. Όπως δηλώνουν οι ιατροί, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία, αλλά και τα ήδη θεσμοθετημένα απογευματινά χειρουργεία, οδηγούν σε ιδιωτικές πληρωμές των πολιτών, εάν τουλάχιστον θέλουν να εξυπηρετηθούν από τα δημόσια νοσοκομεία. Ή θα πάμε σε μια λογική που θα λέμε ότι ουσιαστικά εσύ που έχεις να πληρώσεις, θα έρθεις το απόγευμα στο ιδιωτικό θεραπευτήριο να χειρουργηθείς με 1.000 ευρώ. Εσύ που δεν έχεις να πληρώσεις, θα περιμένεις για άλλους τόσους μήνες όσους περίμενες μέχρι τώρα, μπας και χειρουργηθείς κάποια στιγμή για τον καρκίνο σου. Εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό το FES νομοσχέδιο, ποιος εγκέφαλος το σκέφτηκε και τι θα προσφέρει. Διότι εδώ μιλάμε ότι καταργούνται οι εργασιακές σχέσεις πλέον του ΕΣΥ. Πλέον δεν υπάρχει αποκλειστικότητα ή πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης. Σημαίνει ότι κάποιες ειδικότητες, γιατί δεν μιλάμε για όλες τις ειδικότητες, παραδείγματος χάρη μιλάμε βασικά για τα χειρουργεία. Γιατί δεν μιλάμε για τους μικροβιολόγους, δεν μιλάμε για τους ακτινολόγους, έτσι δεν είναι? Οι αλλαγές που έρχονται στο ΕΣΥ αναμένεται να ανατρέψουν πλήρως το μέχρι σήμερα δωρεάν χαρακτήρα του, καθώς επισήμως δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να ζητούν χρήματα από τους ασθενείς. Όλα τα νοσοκομεία, αλλά και ειδικά της περιοχής μας, μιλάμε για κλινικές οι οποίες μπορεί να λειτουργούν με κάτω από το μισό των οργανικών θέσεων. Η επαρχία είναι ακόμα χειρότερη. Να μιλήσουμε για το νοσοκομείο του Πύργου, όπου αυτή τη στιγμή είναι με 0 παθολόγους, με κανέναν παθολόγο, και μετακινούνται οι συνάδελφοι παθολόγοι από τον Άγιο Ανδρέα και το νοσοκομείο του Ρίου για να καλύψουν τα κενά. Στην Αμαλιάδα, μάλιστα, που η κατάσταση του νοσοκομείου είναι δύσκολη, αφού δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό, η κατάσταση φαντάζει εφιάλτης. Θα μπορούσε το Υπουργείο, αντί να φτιάχνει τέτοιου είδους νομοσχέδια βολέματος κάποιον, να αυξήσει τις δαπάνες και να δημιουργήσουμε μεγάλα και καλά περιφερειακά νοσοκομεία, ώστε να μην συνοστίζονται οι ασθενείς σε ένα κεντρικό
και να έχουμε τα περιφερειακά υποστελεχωμένα, όπως είπατε, της Αμαλιάδας, του Πύργου, της Κεφαλονιάς, που είναι παντού, δεν είναι στην Αμαλιάδα μόνο. Η αρχή αναμένεται να γίνει άμεσα με την πιλωτική εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων με πληρωμή από τους πολίτες. Σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Κάτοικοι και φορείς της Καλλιρόης και της Άνω Μεσσηνίας διαμαρτύρονται εξαιτίας της κατασκευής μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή. Όπως καταγγέλουν, ευθύνη έχουν όλοι, ενώ το περιβάλλον μπορεί να επιβαρυνθεί σημαντικά. Κάτοικοι και φορείς της Καλλιρόης και της Άνω Μεσσηνίας διαμαρτύρονται για την κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε από εδώ πέρα, γι' αυτό και ήρθαμε, πόσο κοντά είναι η εγκατάσταση, οι γεωτρήσεις της Καλλιρόης, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, και οι οικισμοί. Πόσο κοντά είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, το κάστρο του Μήλα, ο Άγιος ο Ταξιάρχης εδώ στην Πολύχνη. Λοιπόν, γιατί υπάρχει και ακόμα αναστρέψιμη κατάσταση και τώρα. Το έργο αυτό τραβηγμένο από τη Μαλλιά, το παράνομο αυτό έργο, το αντιπεριβαλλοντολογικό, αντιοικονομικό, καταστροφικό, βλέπετε και κάτω κι εσείς, τα είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, στο σημείο που βρίσκεται το έργο, σε σχέση με το περιβάλλον. Λοιπόν, το εγκληματικό λοιπόν αυτό έργο συνεχίζεται. Όπως υποστηρίζουν, για το εργοστάσιο αυτό ευθύνονται όλοι. Το πολιτικό σύστημα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, οι αρμόδιες υπηρεσίες και η δικαιοσύνη. Ο δικηγόρος Αναστάσιος Κοσμάς, εκπρόσωπος των κατοίκων, διαβεβαίωσε ότι υπάρχει ακόμα εκκρεμωδικία εδώ και 2 χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει μια άρνηση της ελληνικής δικαιοσύνης να απαντήσει σε κέρια ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπετε αυτό το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον εδώ, τι ακριβώς γίνεται. Δυστυχώς δεν έχει κατανοήσει κανένας ότι αυτοί εδώ οι άνθρωποι δεν παλεύουν μόνο για την περιουσία τους. Παλεύουν και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Άνω Μεσσηνία, ο Δήμος Χαλίας, το μόνο που έχει μείνει είναι το λάδι. Ένα λάδι. Εγώ λόγω και της δουλειάς μου μιλάω πάνω σε αυτό. Έχουμε χιλιάδες ελαιόδεντρα, τα οποία που είναι μέσα στον χώρο που γίνεται η χωματερή, η διαχείριση αυτή, όπως τη λένε, των σκουπιδιών. Θα βρωμήσει όλη η περιοχή. Θα χάσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, βαλθήκαν να τελειώσουν τελείως την περιοχή. Στο τέλος να ξέρουμε αν κατά τη δικαιοσύνη είναι νόμιμο το έργο ή παράνομο. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας λέει: έχετε δίκιο, ρε παιδιά, αλλά. Τι θα πει αλλά. Ο αγώνας τους, όπως δηλώνουν, έχει στόχο να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, το οποίο με τη δημιουργία εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στην περιοχή κινδυνεύει με καθολική καταστροφή. Σε έναν βράχο τώρα στο Καστόρι Λακωνίας, μικροί μαθητές με αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου έφτιαξαν και τοποθέτησαν μια μεγάλη ελληνική σημαία. Φυσικά, όπως είναι λογικό, η ενέργεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Μια τεράστια ελληνική σημαία φτιάχτηκε και τοποθετήθηκε στον Ταΐγετο, σε βράχο, στο Καστόρι Λακωνίας, από μικρούς μαθητές με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Παραπάνω έβαλαν πλάτη, γιατί χωρίς αυτά ήταν δύσκολο να κατασκευάσουμε μια σημαία γύρω στα 150 τετραγωνικά. Και μετά οι μεγάλοι, και με τη βοήθεια των μικρών υποστηρικτικά πάντα, γιατί είναι ένα μονοπάτι λίγο δύσβατο στον Ταΐγετο, είναι πάνω από τα 1000 μέτρα εκεί υψόμετρο. Και είναι ένας κατακόρυφος βράχος, λίγο επικίνδυνος για τα παιδιά. Με τη βοήθεια όμως των μεγάλων φίλων, καταφέραμε και την υψώσαμε ψηλά εκεί που τις αρμόζει. Η προσπάθεια και το αποτέλεσμα κέρδισε τα εύσημα των κατοίκων, αλλά και των χρηστών του διαδικτύου, αφού οι φωτογραφίες έγιναν viral σε λίγα λεπτά. Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2016. Μου ήρθε μια φανή ιδέα, τότε ήμουν πρόεδρος εδώ της τοπικής κοινότητας Καστορίου. Και με τη βοήθεια των φίλων και των παιδιών πάνω απ' όλα, γιατί αυτά πρέπει να μπαίνουν στο κλίμα, είναι εορταστικό το κλίμα, και γι' αυτό και κάναμε και την κατασκευή της σημαίας, για να καταλάβουν τα παιδιά τι σημαίνει ελληνική σημαία και τι σημαίνει Ελλάδα. Νομίζω το κατάλαβαν και με το παραπάνω, έτσι. Η συμμετοχή των μικρών μαθητών και μαθητριών γέμισε χαρά και ελπίδες στις καρδιές όλων. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι αυτήν την ώρα, αναλυτικά, όλα τα νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 8. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά.